Πρόεδρε. Πρόεδρε, θυμίζω ότι έχουμε καταθέσει πρόταση για αλλαγή 20, απόφασης. 20 παίρνει η πρόταση του. Το ψήφισμα του Δημάρχου παίρνει 20 ψήφους. 10 ψήφους παίρνει η σύνθεση του ψηφίσματος του κυρίου Κιουλάνη, του κυρίου Βρετού. 10 ψήφους. Και της κυρίας Βρετού, συγγνώμη. Και 9 η δήλωση του κυρίου Κουτελάκη. Πρόεδρε, έχουμε καταθέσει πρόταση για απόφαση. Το υπενθυμίζω. Πρόταση για απόφαση για απόφαση. Για λήψη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πέρα από τα ψηφίσματα. Απόφαση στο θέμα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τον κανονισμό. Το έχουμε πει και έχει πει και όλα ότι, όπως είπε σωστά και ο κ. Στασιτιάν, θα συζητηθεί ξεχωριστά. Όποιος θέλει μπορεί να την καταψηφίσει. Προφανώς. Αλλά εμείς θέλουμε να τεθεί ως πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης. Τι θα κάνουμε. Πέρα από τις ψηφίσματα είναι οι πολιτικές τοποθετήσεις. Το διαφόρο παρατάξεω. Αλλά καταθέσαμε μια πρόταση με 5 συγκεκριμένα πρακτικά σημεία. Κύριε Πάντο, συγγνώμη. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Όχι, όχι, έχει... κύριε Πρόεδρε. Είπατε ότι οι αποφάσεις θα συζητηθούν ξεχωριστά. Είπατε ότι οι αποφάσεις θα συζητηθούν ξεχωριστά. Μην χαλάσετε αποφάσεις... τώρα την πορεία σας. Συγγνώμη, αυτό το πράγμα που συζήτησε ο κύριος, τη δήλωση του κυρίου Κουτελάκη δεν την βάλαμε σε σειρά και ψηφίστηκε. Δεν έχω κάνει εγώ τη δήλωση του κυρίου Κουτελάκη, έχω καταθέσει δική μας πρόταση. Πρόεδρε, δεν είπα τις τέσσερις. Είπα να καταγραφεί στην πρωτολογία μου, συγγνώμη Παναγιώτη, στην πρωτολογία μου, είπα να καταγράψει η αξιότιμη κυρία γραμματέα σας, η Κωνσταντίνα, την πρότασή μου και εκ των υστέρων την ανάγνωσα έτσι ώστε να είναι μια πρόταση απόφασης. Γι' αυτή θα συζητήσουμε τώρα, πέραν των ψηφισμάτων. Τα ψηφίσματα βάζανε πολιτικά λοιπόν, θέματα και λοιπόν, βάλτε την πρόταση, κύριε Παντό. Παντό, ακούστε με λίγο. Πέστε την πρότασή σας να προχωρήσουμε σε αυτό το πρόβλημα. Ωραία, πέστε την πρότασή. Ωραία. Την είπε, να την φρεσκάρουμε λίγο να την επικοινωνήσουμε. Τη διαβάζω. Θέμη, εσύ. Διάβαστη, Παναγιώτη, διάβαστη. Δεν υπάρχει θέμα. Διάβαστη. Ωραία. Ο Δήμος Νέας Μύρνης στηρίζει νομικά και παρίσταται υπέρ των συλληφθέντων των αστυνομικών επιθέσεων απέναντι στις άδικες κατηγορίες που τους έχουν αποδοθεί και ζητά την άμεση απόσυρση των διώξεων. Διεκδικεί με κάθε πρόσφορο μέσο την αυστηρή τιμωρία των επίορκων αστυνομικών καθώς και των υπηρεσιακών και πολιτικών προϊσταμένων τους που έδωσαν τις σχετικές εντολές. Τρίτον, διεκδικεί μαζί με τους συλληφθέντες την άμεση αποκατάσταση και αποζημίωσή τους, ιδίως για όσους υπέστησαν βία. Τέταρτον, ζητά από την ΠΕΔΑ και την ΚΕΔΕ να στηρίξουν με πρωτοβουλίες τους τα παραπάνω αιτήματα. Πέμπτον, συγκροτεί διαπαραταξιακή επιτροπή, αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο από κάθε παράταξη, προκειμένου να παρακολουθεί και να επισπεύδει την υλοποίηση των παραπάνω και να ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, συνάδελφοι. Προχωράμε. Ο κύριος Κατσαντουλιάν. Ένα λεπτάκι, ναι. Κύριε Πρόεδρε, εμείς δεν την ψηφίζουμε την πρόταση, γιατί θα γίνει καταλογισμός. Όποιος υπάλληλος υπογράψει αυτή τη στιγμή, θα γίνει καταλογισμός. Εμείς δεν την ψηφίζουμε την πρόταση. Δηλαδή θα γίνει καταλογισμός και στα μέρη του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόεδρε, να διευκρινίσω. Πρόεδρε, να διευκρινίσω. Ναι, ναι. Στηρίζει νομικά δεν σημαίνει βγάζω λεφτά από την τσέπη μου και πληρώνω τον δικηγόρο. Έτσι. Σημαίνει όμως ότι συμπαραστέκομαι νομικά, παρίσταμαι εκεί που έχω δυνατότητα να παρασταθώ σαν πολιτική αγωγή και πηγαίνω στο δικαστήριο σαν πολιτική δημοτική αρχή για να δηλώσω. Θα μπορούσε να κάνει πρόσθετη παρέμβαση, φυσικά, έχει δίκιο πάντως. Θα μπορούσε να κάνει πρόσθετη παρέμβαση σε αστική αγωγή. Και δεν προτείνουμε πρόσθετη παρέμβαση. Βεβαίως, Δήμαρχε, σωστά το λέτε. Χωρίς απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, συνάδελφοι. Και χωρίς απόφαση. Αυτό μπορεί να γίνει με δεσμευτικά. Ας υπάρχει. Εμείς ζητάμε κατανοητό. Εμείς όμως, επειδή αυτά τα δικαστήρια θα κρατήσουν και εδώ, μπορεί να γίνει και χωρίς απόφαση. Πρόεδρε, πολλά μπορούν να γίνουν και χωρίς απόφαση. Εμείς ζητάμε να καταγραφεί την απόφαση. Επειδή αυτά τα δικαστήρια θα κρατήσουν καιρό. Θεωρούμε ότι έχει σημασία να λύσει σήμερα μια τέτοια απόφαση. Κύριος Κατσαντουλιάν. Θα ήθελα να ακούσω τη σκέψη του Δημάρχου. Ο κύριος Δήμαρχος είπε όχι. Όχι λοιπόν και εγώ ψηφίζω. Ωραία. Όχι. Συνεχίστε. Ο κύριος Τρικρής. Όχι. Η κυρία Δελιγιάννη. Όχι. Ο κύριος Κονιδάρης. Όχι βέβαια. Κύριε Σκούπα. Σκούπα.
Κύριε Στάθη. Αντίθετη. Κύριε Συνοδάτη. Κύριε Κούπα, δεν σε ακούμε. Το μικρόφωνο άνοιξε. Λέω όχι με τη συμπλήρωση ότι η πρόταση αυτή όπως κατατίθεται είναι απαράδεκτη. Ο κύριος Γιατζίδης. Όχι. Ο κύριος Συρίγος. Όχι. Ο κύριος Κλειδόπουλος. Θα τον πάρω το τηλέφωνο. Φίλοι. Πώς θα έχουμε ένα... Όχι. Ο κύριος Δημάκης. Όχι. Ο κύριος Κωνσταντινίδης. Ξέρεις αυτή η απόφαση. Όχι. Ο κύριος Ζαβός. Το κατάλαβα. Ο κύριος Ζαβός. Δεν έχετε βάλει άλλη πρόταση. Όχι, όχι. Ο κύριος Κασιμπιάν. Όχι, διότι παραβιάζει την αρχή της νομιμότητας και την αρχή διάκριση των αξιών. Κύριος Οικονόμου Δημήτρης. Όχι, ψηφίζω. Ο κύριος Κουτελάκης. Okay. Ψηφίζω ναι, διότι όλα είναι απολύτως θεσμικά, πολιτικά παραδεκτά, ό,τι λέει η πρόταση. Αλλού να αναζητήσετε αυτούς που βγάζουν λεφτά από το δημόσιο τομέα να υπερασπίζονται άλλους. Η κυρία Ιακωβάκη. Ναι. Η κυρία Αγγελίδου. Ναι, βεβαίως, σύμφωνα με όσα είπε ο κύριος Κουτελάκης. Ο κύριος Μάτιος. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι, ναι. Ο κύριος Ουρβίνος είναι απόν. Η κυρία Κουτετέ. Ναι. Η κυρία Γαλανοπούλου. Ναι. Κυρία Κασίμη. Από την αρχή δήλωσα ότι δεν ψηφίζω κανένα ψήφισμα. Λευκό. Okay, ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Ναι, ναι. Ο κύριος Φερεντίνος. Ναι. Ο κύριος Λαρίσης. Όχι. Ο κύριος Κουκάς. Όχι. Ο κύριος Καρδιανός. Όχι. Ο κύριος Καρυπινός. Συμφωνώ με την πρόταση. Διαφωνείτε. Συμφωνώ. Συμφωνείτε. Κυρία Καραγιάννη. Νομικά. Τηλέφωνο. Ναι, 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 δεν σας άκουσα καλά, συγγνώμη. Η κυρία Καραγιάννη είναι στο τηλέφωνο και λέει ότι διαφωνεί. Όχι, δηλαδή. Όχι. Ο κύριος Βολίκας. Και με τη σημείωση του κύριου Νασιμπιάν. Ωραία. Ο κύριος Παυλόπουλος. Ναι. Κυρία Βαμβουρέλη. Ναι. Ο κύριος Μουζάλας. Ναι, βεβαίως που είπε και κάποιος. Ο κύριος Πάντος. Ναι, με τη σημείωση ότι είναι και νόμιμη και δεν θίγει καμία διάκριση εξουσιών όπως λαθασμένα ακούστηκε. Η κυρία Κωνσταντινίδου. Ναι, ας να μην πούμε. Ο κύριος Κιουλάνης. Ναι, ναι. Ο κύριος Βρετός. Ναι, ναι, αλλά Παναγιώτη, κύριε Πάντο, να γίνει μια διόρθωση εκεί πλέον απόσυρση της ποινικής δίωξης, παύση της ποινικής δίωξης. Βεβαίως. Έτσι, είναι λαθεμένο. Θα το στείλετε, κύριε Πάντο, όπως είναι γραμμένο για να το φτιάξουμε. Ναι, 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 αυτό αντί για απόσυρση παύση των διώξεων. Παύση των ποινικών διώξεων. Εντάξει, ναι, και με το δεδομένο ότι είναι στο ευρύ περιεχόμενο του ψηφίσματός μας. Η κυρία Βρετού. Ναι, γιατί είναι θέση ευθύνης απέναντι στους κατοίκους της πόλης μας και δεν είμαστε όλοι εδώ πέρα πιόνια του Μαξίμου. Η κυρία Αυγαία. Ναι. Ποιανού πιόνια είσαστε να μας πείτε. Ποιος είναι πιόνι, κυρία Βρετού, ποιος είναι πιόνι. Ο κύριος Οικονόμου Γεώργιος. Ναι, ναι, ναι. Δεν μιλάει τώρα, κυρία Βρετού. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλετε κάτι, κύριε Νασιμπιά. Των ανθρώπων της Νέας Μύρνης είμαστε πιόνια. Σοβαρά. Κάτι άλλο φαίνεται, αλλά δεν πειράζει. Πέστε και θα το πιστέψετε. Εμείς τουλάχιστον δεν φέρνουμε τα πάνω κάτω το Σύνταγμα για να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα. Είναι και ο κύριος Κλειδόπουλος. Ο κύριος Κλειδόπουλος. Υπάρχει διαφορά ύφους, κύριε. Το προσπαθείτε να κάνετε, αλλά δεν μπορέσατε να το κάνετε. Εσείς δεν πιστεύετε στο Σύνταγμα. Ήταν πολύ έξυπνη τοποθέτησή σας, κύριε Πάντο. Εγώ οφείλω να την αναγνωρίσω. Είσαστε από τους πιο έξυπνους και... Κύριε Ζαβρέ, εσείς είστε τώρα σχολιαστής. Θα έπρεπε να είστε σχολιαστής. Με συγχωρείτε. Όλα ήταν αυτά. Πολύ καλή, έπρεπε να την υιοθετήσετε. Θα το πω αλλιώς. Προκλητικά είστε σύγχρονοι στάσεις σας.
φυλάγανε. Τώρα μίλησα για κηρύγματά σου. Κύριε Ζαβέ, σήμερα. Τώρα έχουμε καταλάβει ποιο είναι υπεύθυνο για το πολιτικό πατεμβλό του κύριου Δημάρχου. Ο κύριο Ζαβό. Ο υπαγορευτή και αφηγητή όλων των αποφάσεων του Δήμου από την Κυριακή. Έχουμε ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Δεν πειράζει. Έχει απολύτω. Ευχαριστώ που με ανεβάσετε. Να υποτιμήσετε τον κύριο Δήμαρχο. Ναι, βέβαια. Γιατί τον τραβάτε από το μανίκι στα πιο σκληρά πράγματα. Τον τραβάτε από το μανίκι στα πιο σκληρά πράγματα που τον εκθέτουμε. Θα αφήσετε να κάνει ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Ο κύριο Δήμαρχο, όλου ό,τι πρωτοβουλίε πήρε. Αν ήσασταν στη δεκαετία του 60, θα ήσασταν στου παρακρατικού. Αν ζούσατε τη δεκαετία του 60, οι δικές σας απόψεις θα ήταν στο κλίμα των παρακρατικών. Να ντρέπεστε. Γιατί ο καθένας μας έρχεται. Σεβαστείτε την γραμματέα. Είστε ένας δημοτικός σύμβουλος, αδειάς και αγκάστε στην γωνιά σας. Σεβαστείτε τη γραμματέα μας που πρέπει να πάει στην κοινωνία. Μας έχετε διαλύσει σήμερα. Σεβαστείτε τη γραμματέα μας. Αφήστε να ανακοινώσει τα αποτελέσματα η γραμματέας. Με θέλει να πάει στο σπίτι της. Είναι 8 χρόνια, 8 ώρες εδώ. Ελάτε. 20 όχι, 19 ναι, ένα λευκό. Η πρόταση δεν περνάει. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Δεν σας έχω δείξει και είσαστε στην τιμή μου, κύριε Κουτελάκη. Τελειώσαμε σήμερα. Για κάτι μίση μια δεδομένη Όταν δεν σας δίνω το χατήρι, έλα να Θα σε φοβηθώ. Όχι, θα σε φοβηθώ.